Τώρα Το σκάφο του λιμενικού συγκρούστηκε χθε με ταχύπλο που επιχειρούσε να μεταφέρει πρόσφυγες και μετανάστε στη Λέσβο. Ο Γιάννης Μήτης έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Γιάννη Μήτη έχει περισσότερε λεπτομέρειε. Γιάννη. Έτσι, ναι. Ματίνα, το περιστατικό έγινε την Πέμπτη, λίγο έξω από το Μόλιβο στη Μιτιλίνη. ταχύπλο δουλεμπορικό, με 27 ψυχέ παρακαλώ πάνω και έναν διακινητή προσπάθησε να προσεγγίσει τη Λέσβο. Το λιμενικό το εντόπισε άμεσα, προσέγγισε το ταχύπλο, ε, ζήτησε να σταματήσει ε, το δουλεμπορικό την πορεία του προ την Λέσβο. Δεν υπάκουσε ο διακινητή, έστρεψε την πρίμη του σκάφου προ το ε, περιπολικό. Ε, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προσπάθησε να το διεμβολήσει από ό,τι καταλάβαμε όλοι, αψήφισε σε τις 27 ψυχές που ήταν πάνω στο σκάφος και όλοι οι μετανάστες έπεσαν με στη θάλασσα, περισυνελέγησαν ευτυχώς και είναι σώοι στην υγεία τους από τους άντρε του λιμενικού. Τώρα ο 27χρονος διακινητής, φερόμενος ως διακινητής παλαιστινιακής καταγωγής σύμφωνα με το λιμενικό, προσπάθησε να διαφύγει κολυμπώντας, ωστόσο οι άντρε του λιμενικού τον συνέλαβαν, ήταν μάλιστα εμφανή τα σημάδια του τραυματισμού που είχε από τη σφοδρότητα τη ε, σύγκρουση και με ε, ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βοστάνιο. Οι υπόλοιποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Καράτεπε. Τώρα, για το περιστατικό, yeah. διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο Μητυλίνη. Ει βάρο του 27χρονου ασκήθηκαν διώξει για απίθεια, για πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο. Γιάννη να σε ευχαριστήσουμε πολύ.